Ελλάδα και Κύπρος συγκεντρώνουν πλέον τρόφιμα αφού η έλλειψη της Τρόικας και η εφαρμογή του μνημονίου διευρύνει την ομάδα των πολιτών που ζουν σε απόλυτη φτώχεια. Έτσι, τέσσερις φίλοι από τη Μαρτυρική Μεγαλόνησο βρήκαν ένα πρωτότυπο τρόπο ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών και στήριξης εκείνων που έχουν ανάγκη. Τέσσερις φίλοι από την Κύπρο, με τα γεγονότα της Κύπρου, αποφάσισαν να κάνουν κάτι και αυτοί για την πατρίδα τους και έτσι οργάνωσαν μια ποδηλασία αγάπης 700 χιλιόμετρων, στην οποία συγκέντρωναν από όποιους οικισμούς και χωριά περνούσαν τρόφιμα. Συγκεντρώθηκαν γύρω στους 5 τόνους τρόφιμα και αποφάσισαν, αφού είδαν ότι είχε επιτυχία αυτό το εγχείρημα, να κάνουν κάτι αντίστοιχο, μια πανκύπρια πανελλαδική ποδηλατοδρομία αγάπης, με σκοπό πάλι τη συγκέντρωση τροφίμων. Από τα τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν, τα 2/3 θα μείνουν στην Ελλάδα και το 1/3 θα το πάρουν μαζί τους φεύγοντας στην Κύπρο. Εμείς τους υποσχεθήκαμε ότι θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε εδώ και με τους τοπικούς φορείς. Θα οργανώσουμε μια τελετή υποδοχής όταν θα φτάσουμε τα ποδήλατα στην Ελλάδα, στην Ξάνθη, και τους βοηθήσουμε επίσης και στο να κάνουν και το πρόγραμμα, ποια χωριά θα περάσουν, από ποιους οικισμούς, ώστε να έχει και επιτυχία αυτό που θα ξεκινήσουν. Θα ξεκινήσουν λοιπόν από τη Θράκη, από την Κομωτινή. Θα ξεκινήσουν από την Κομωτινή, θα φτάσουν εδώ στο όρι του νομού μας, από Πόρτο Λάγος, θα περάσουν μέσα Νέα Κεσάνη, Κουτσό, Γεννησέα, Βαφέικα. Από εκεί θα γίνει συλλογή τροφίμων. Βεβαίως, αλλά θα ζητήσουν από εδώ και από φορείς να προσφέρουν τρόφιμα. Εσείς τώρα έχετε κάνει κάποιες ενέργειες σε φορείς να διαδοθεί όλο αυτό? Ναι, προσπαθήσαμε. Καταρχήν για να γίνει το πρόγραμμα από ποια χωριά θα περάσουν και πώς θα γίνει, και θα έρθουμε σε επαφή και με άλλους φορείς. Οι ποδηλατόδρομοι θα βρεθούν στην Ξάνθη το Σεπτέμβριο, ενώ όπως αποδεικνύεται, Ελλάδα και Κύπρος διαγράφουν για άλλη μία φορά παράλληλη τροχιά μέσα από κοινωνικές αυτή τη φορά δράσεις και ανάγκες, καθώς η έλευση της Τρόικας δημιουργεί δεδομένα φτώχειας και για τους δύο λαούς.